Ειδικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα μεταλλεία εξόρυξης χρυσού προειδοποίησαν ότι θα κλειστούν στις υπόγειες στοές ή θα κατέβουν μαζικά στην Αθήνα εάν η κυβέρνηση υλοποιήσει την πρόθεσή της να επανεξετάσει την επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμη και στα άκρα, δηλώνουν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία της Κασάνδρας. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να παρατήσουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και να κλειστούν για όσο χρειαστεί στις υπόγειες στοές, διεκδικώντας, όπως λένε, την ανέρεση της πρόθεσης της κυβέρνησης να σταματήσει η επένδυση στην περιοχή τους. Το 2003 κλειστήκαμε στις υπόγειες στοές να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Σήμερα μπορεί να κάνουμε άλλα πράγματα και μπορούμε να αγωνιζόμαστε και ακραία. Και γιατί όχι να μην αποκλείσουμε και τη Βουλή και να καθίσουμε στο Σύνταγμα όσο θα χρειαστεί. 1.900 κάτοικοι από τα λεγόμενα μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής απασχολούνται στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της εξόρυξης χρυσού. Όπως υποστηρίζουν, η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί οικονομική ανάσα για την περιοχή τους και η ακύρωση της επένδυσης θα ήταν καταστροφική. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα πέτρινα χρόνια του 1993 και του 2003. Από αγώνες ξέρουμε. Και όταν θα μας δουν μπροστά, θα δουν ποιοι είναι οι πραγματικοί κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Όπως καταγγέλουν, καθημερινά πέφτουν θύματα εκφοβισμού από κατοίκους που αντιδρούν στην εξόρυξη. Κάποιοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν ακόμη και σπίτια, λένε. Η τρομοκρατία από αυτή την πλευρά για τον εργαζόμενο και ειδικά στις σκουριές είναι καθημερινή. Ανεβαίνουν συχνά πάνω στις σκουριές, απειλούν τους εργαζόμενους, τους βρίζουν. Οι επόμενες κινήσεις τους θα εξαρτηθούν από τη στάση της κυβέρνησης, από την οποία ζητούν, όπως λένε, να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα σχέδιά της απέναντι στην επένδυση.